Στις 15 Μαρτίου πρόκειται να διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία. Μια εκλογική αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς έπονται οι εκλογές σε Γαλλία και Γερμανία. Τα ευρωσκεπτιστικά κόμματα κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος στην Ευρώπη, κάνοντας πολλούς να προδιαγράφουν ένα δυσίωνο μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που επικρατήσουν. Στην Ολλανδία, το ακροδεξιό αντι-Ισλαμικό κόμμα του Χέρτ Βίλντερς έρχεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις. Ο ευρωσκεπτικιστής Βίλντερς, που δηλώνει θαυμαστής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει χαρακτηρίσει τις βουλευτικές εκλογές της 15ης Μαρτίου την έναρξη μιας πατριωτικής άνοιξης για την Ευρώπη. Κινήματα σαν το δικό μου στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ιταλία ήταν ήδη ισχυρά πριν από την έλευση Τραμπ. Ο Βίλντερς χρησιμοποιεί ως όχημά του το κόμμα της Ελευθερίας, γνωστό ως PVV, του οποίου ο ίδιος είναι το μοναδικό μέλος και στο οποίο δεν υφίστανται όργανα και διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων. Το κόμμα του φιλελεύθερου πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε προηγείται με βραχία κεφαλή, δείχνει όμως να έχει χάσει τη δυναμική των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Ο Ρούτε πάντως σε όλες του τις δηλώσεις έχει αποκλείσει σε όλους τους τόνους το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του Βίλντερς, όπως έχουν κάνει και τα υπόλοιπα κόμματα. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Βίλντερς δύσκολα θα εξασφαλίσει συμμάχους για μετεκλογική συνεργασία. Ναι, στην Ολλανδία μπορεί να είναι μια δύσκολη κατάσταση μετά τις εκλογές. Θα πάρει κάποιο διάστημα να σχηματίσουμε κυβέρνηση, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρουμε. Παρακολουθήστε στη συνέχεια μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον αδερφό του Χέρτ Βίλντερς, Πολ Βίλντερς.